Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή Direct, είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε απόψε. Η ερευνητική δυναμική της Κρήτης απογειώνεται. Τρέχει με ταχύτητα φωτός και εκτοξεύεται στην κυριολεξία. Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που πρωταγωνιστεί και καθορίζει τις επιστημονικές εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, έρχεται να προσθεθεί μια ακόμη πρόκληση. Είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό ερευνητικό ίδρυμα συμμετέχει σε βιοιατρική μελέτη στο πλαίσιο διεθνούς διαστημικής αποστολής και αυτό είναι το ΙΤΕ Κρήτης. Λαμβάνει θέση δίπλα στις υπερδυνάμεις του διαστήματος με ένα πρωτοποριακό πείραμα που η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Μοριακή Βιολογία επιστράτευσε ω αστροναύτη ένα σκουλίκι ή για την ακρίβεια 200.000 μικροσκοπικά σκουλίκια που καλλιεργήθηκαν στο ΙΤΕ και μέσω του διαστημικού κέντρου Κένετι στη Φλόριντα εκτοξεύτηκαν στο διάστημα προκειμένου να απαντήσουν σε κέρια ερωτήματα αναφορικά με τις βιολογικές επιπτώσεις της μακροχρόνιας παραμονής του ανθρώπου στο διάστημα και μέσα από αυτές να φωτίσουν μηχανισμούς που οδηγούν σε ασθένειες που αφορούν γενικά τον άνθρωπο είναι η πρώτη φορά που μέσω του ΙΤΕ η Ελλάδα και η Κρήτη ταξιδεύουν στο διάστημα και είναι μία ακόμη παγκόσμια επιτυχία για το ερευνητικό ίδρυμα που δεν σταματά να μας εκπλήσει ευχάριστα. Με αφορμή τη διαστημική αυτή αποστολή με άρωμα Κρήτης, απόψε κοντά μας ο πρόεδρος του ΙΤΕ Κρήτης, Νεκτάριος Ταβερναράκης. Κύριε Ταβεναράκη, καλώ ήρθατε στην Κρήτη TV και στην εκπομπή Direct. Ευχαριστώ που είπατε ναι σε αυτή την πρόσκληση, προκειμένου να μα δώσετε περισσότερε πληροφορίε για μία είδηση που λίγε ημέρε πριν μα έκανε να χαμογελάσουμε και να αισθανθούμε για μια ακόμη φορά υπερήφανοι. Μία από τι λιγοστέ καλέ ειδήσει, δυστυχώ, που συμβαίνουν σε τοπικό επίπεδο. Είναι σε εξέλιξη αυτό το πείραμα πια. Συνέβη. Εκτοξεύτηκε ο πύραυλο, άρα από εδώ και πέρα τι. Όπως είπατε πολύ σωστά, πρόκειται για μια ερευνητική προσπάθεια που στην ουσία είναι μια διεθνή συνεργασία. Συμπεριλαμβάνει χώρες όπως οι Ηνωμένε Αμερικής, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιαπωνία, η Κορέα και η Ελλάδα. Πρόκειται για μια αποστολή βιολογικού υλικού στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό προκειμένου να μελετηθούν, όπως είπατε, οι επιδράσεις της παραμονής στο διάστημα σε βιολογικά συστήματα, mm -hmm. κύτταρα και πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται για αυτή τη μελέτη. Πριν πάμε στι επιδράσει που έχει και η μεγαλύτερη βαρύτητα να μα εξηγήσετε, τι επιχειρείτε να ανακαλύψετε και ποια μυστικά επιχειρείτε να ξεκλειδώσετε, δώστε μα έτσι λίγο απλοϊκά για να το καταλάβουμε το στίγμα του πώ ακριβώ εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια. Στείλατε βιολογικό υλικό, mm -hmm. α, κάποια χιλιάδε κουλίκια δηλαδή, που mm -hmm. εδώ στο είτε καλλιεργείται. Mm -hmm. Και από εδώ και πέρα τι. Ε, το βιολογικό υλικό που στάθηκε είναι κύτταρα, κυταροκαλλιέργειες και καλλιέργειες του νηματόδους καινοραβδίτη έλεγκανς. Πρόκειται για ένα πειραματόζωο που χρησιμοποιείται από τους ερευνητές σε όλο τον κόσμο και προσφέρει κάποια συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη. Ε, πρόκειται για ένα μικροσκοπικό οργανισμό, ο οποίος μπορεί να μεγαλώσει πάρα πολύ εύκολα και μπορεί έτσι να σταλεί με ευκολία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, γιατί το να στείλει κάποιο ένα φορτίο στο Διεθνή Διαστημικό mm -hmm. Σταθμό είναι εξαιρετικά δαπανηρό. Να σα πω μόνο ότι για κάθε κιλό βάρου απαιτούνται δεκάδε χιλιάδε ευρώ για να σταλεί ένα φορτίο ενό κιλού στο Διαστημικό Σταθμό. Οπότε θα πρέπει το βιολογικό υλικό που στέλνεται να είναι μικρό, να είναι δηλαδή ελαφρύ. Και να μπορεί να σταλεί με ευκολία, έτσι ώστε να μην είναι πολύ δαπανηρή η αποστολή. Το συγκεκριμένο, ξέρουμε περίπου πόσο στοιχεί, ε. πόσο βαδάει. Όλη, όλη η μελέτη αυτή έχει χρηματοδοτηθεί από την NASA, την Αμερικάνικη Υπηρεσία Διαστήματο, και την ΕΖΑ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία mm -hmm. Διαστήματο. Οπότε στην ουσία, το... εμεί εδώ στο ΙΤΕ δεν έχουμε πληρώσει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι συμμετέχουμε όμω, γιατί δεν θα μπορούσε χωρί μια τέτοια συνεργασία να συμμετάσχουμε σε πείραμα που θα εξελιχθεί στον διαστημικό σταθμό. Γιατί, όπως σας είπα, είναι εξαιρετικά δαπανηρή οποιαδήποτε αποστολή υλικού στο διάστημα. Ε, είναι είμαστε... η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε επίπεδο χώρας, ναι, αν δεν εμείς... κάνω λάθος. Ναι, είμαστε ε, πραγματικά πολύ ευτυχείς που υπάρχει αυτή η διεθνή συνεργασία ανάμεσα σε χώρες που παραδοσιακά είναι υπερδυνάμεις στην εξερεύνηση του διαστήματος, οι Ηνωμένες βέβαια. Η Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, η Ιαπωνία, πρόκειται για χώρες που έχουν μεγάλη παράδοση mm. στην εξερεύνηση του διαστήματος και μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος που από εδώ, από την Ελλάδα, μπορέσαμε να συμμετάσχουμε. Ο λόγο τώρα που η Ελλάδα συμμετέχει είναι ακριβώ επειδή εδώ στο Ίδρυμα Τεχνολογία Έρευνα υπάρχει η εξειδίκευση και η επιστημονική εμπειρία για να μελετηθούν συγκεκριμένα φαινόμενα, όπω για παράδειγμα η επίδραση της έκθεσης σε συνθήκε διαστήματος σε μυϊκά και νευρικά κύτταρα. Έχουμε λοιπόν υψηλή τεχνογνωσία εδώ στην Κρήτη σε θέματα που αφορούν νευροεκφυλισμό αλλά και απώλεια μυϊκής μάζας ένα φαινόμενο που λέγεται σαρκοπενία και το οποίο συμβαίνει στους αστροναύτες που παραμένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο διαστημικό mm -hmm. σταθμό. Ίσως έχετε δει εικόνες αστροναυτών που επιστρέφουν μετά από πολύ μήνη παραμονή. Χρειάζονται αποκατάσταση. Ακριβώς. Δεν μπορούν να, να σηκωθούν. Ε, οι μύες τους δεν τους στηρίζουν. Ακριβώς επειδή σε συνθήκες μηδενική βαρύτητας ο οργανισμός δεν χρειάζεται ισχυρούς μύες και οι μύες ατροφούν. Κάτι τέτοιο συμβαίνει όμως και κατά τη διάρκεια της γύρανση εδώ στον πλανήτη μας, στη Γη. Ε, και το βιώνουμε όλοι. Ένας ηλικιωμένο άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει το ίδιο βάρος που σήκωνε όταν ήταν νεαρότερος. Ακριβώς λόγω του φαινομένου της σαρκοπενίας που Όπως συμβαίνει. Όπως και το σώμα αλλάζει. Δεν ξέρω αν αυτό Ακριβώς. επιστημονικά στέκει που λέω, αλλά έχει τεράστιες αλλαγές. Στην ουσία όλες αυτές οι διαδικασίες επιταχύνονται σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Οπότε μπορούμε να μελετήσουμε ε, τις επιπτώσεις της έλλειψης βαρύτητας σε έμβιου οργανισμού στο διάστημα mm -hmm. και να βγάλουμε συμπεράσματα τα οποία να είναι πάρα πολύ χρήσιμα και για παθολογικέ καταστάσεις που αφορούν όλους τους ανθρώπους εδώ στη Γη. Ένα άλλο κομμάτι της έρευνας αφορά την επίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η ακτινοβολία. Οι ακτίνες Χ, για παράδειγμα, είναι της ίδιας κατηγορίας λέγονται οι ιονίζουσες ακτινοβολίες αυτές, προκαλούν βλάβες στις πρωτεΐνες μας, στο DNA μας και τελικά οδηγούν για το νευρικό σύστημα σε νευροεκφυλισμό. Mm -hmm. Έχουμε δηλαδή καταστροφή νευρικών κιτάρων. Μάλιστα η υπερβολική έκθεση σε ακτίνες Χ έχει συσχετιστεί και με την όσο Αλσχάιμερς. Οπότε, χρησιμοποιώντα τι συνθήκε υψηλή έκθεση σε κοσμική ακτινοβολία που επικρατούν στο διαστημικό σταθμό, μπορούμε να μελετήσουμε τι επιπτώσει αυτή τη επικίνδυνη ακτινοβολία στην υγεία του νευρικού συστήματο. Και να βγάλουμε συμπεράσματα τα οποία να έχουν να κάνουν με παθολογικέ καταστάσει όπω είναι νόσο Αλτσχάιμερ αλλά και άλλε νευροεκφυλιστικέ ασθένειε. Άρα, κύριε Ταβερναράκη, α, αυτό το σπουδαίο εγχείρημα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και είσαστε κι εσεί ανάμεσα σε αυτού του ισχυρού και δυνατού επιστημονικού φορεί που συμμετέχουν, μπορεί σε πρώτη φάση να αφορά μόνο α, την παραμονή του ανθρώπου στο διάστημα, άρα του αστροναύτε. Όμω, μετέπειτα, α, αφορά γενικά τον άνθρωπο και ασθένειε που τι γνωρίζουμε. Δηλαδή και έχουν και αλματώδη αύξηση όπω ο καρκίνο, η νόσο Αλτσχάιμερ και η Ανδρεβολιάφος Ναι, από ναι βέβαια Άνια. πολύ σωστά και νομίζω ότι το θέτετε με τον σωστό τρόπο η έρευνα αυτή που γίνεται στο διαστημικό σταθμό δεν αφορά μόνο τους αστροναύτες που αν το θέλετε είναι μια ισχυνή μειοψηφία, Ακαιβώς, είναι μερικοί ναι. άνθρωποι μόνο ε, προβλέπουμε ότι τα συμπεράσματα της έρευνας θα είναι πάρα πολύ σημαντικά και για παθολογικές καταστάσεις που μας αφορούν όλους όπως είπατε νευροεκφυλιστικές νόσοι αλλά και το φαινόμενο της σαρκοπενίας που συμβαίνει ούτω ή άλλως σε όλους μας. Συμβαίνει και θα συμβεί καθώς γερνάμε η απώλεια αυτής της μυϊκής μάζας. Οπότε ε, με τη μελέτη αυτή, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να αποκαλύψουμε τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι ε, μέσα στα κύτταρά μας για να συμβαίνει αυτό, mm -hmm. να ε, ε, έχουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις και τα συμπεράσματα της μελέτης τελικά να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Μπορεί αυτή η μελέτη να είναι για εσά, ω είτε ένα σκαλοπάτι για μια μετέπειτα συνεργασία με αυτά τα μεγαθύρια, ακόμη και mm -hmm. με την άσα ενδεχομένω. Ούτω ή άλλω, είμαστε στην τελική ευθεία για την ίδρυση του ε, νέου Ινστιτούτο Αστροφυσική, σωστά. Να, Άρα ακριβώς. θα μπορούσαμε κάπως έτσι να δούμε κάπως να, να παγιώνεται αυτή η mm -hmm. συνεργασία. Ακριβώ. Ε, Όπω πολύ σωστά είπατε, το Ίδρυμα Τεχνολογία Έρευνα ίδρυσε μόλι φέτο ένα ακόμα Ινστιτούτο, το 7ο Ινστιτούτο του, το Ινστιτούτο Αστροφυσική. Ε, και ε, πραγματικά θέλουμε η Ελλάδα να έχει παρουσία σε αυτό το χώρο, γιατί είναι ένα χώρο όπου η έρευνα προχωράει με ελληνικιώδης ρυθμούς, συμβαίνουν πολλές ανακαλύψεις, υπάρχουν δηλαδή μελέτες που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα θα πρέπει να παρακολουθεί σε αυτές τις εξελίξεις. Δεν θα ήταν καλό να μείνουμε πίσω σε ένα τόσο σημαντικό τομέα της επιστημονικής δραστηριότητας και γι' αυτό το ΙΤΕ έχει ως στόχο, έχει θέσει ως μια προτεραιότητα, την μελέτη τέτοιων φαινομένων που αφορούν είτε την επίδραση των συνθήκων που επικρατούν στο διάστημα σε βιολογικούς οργανισμούς, είτε το χώρο της αστροφυσικής, δηλαδή της μελέτης των φαινομένων που έχουν να κάνουν με τη γέννηση των αστεριών, mm -hmm. με την γέννηση του ίδιου του σύμπαντος. Πρόκειται για πολύ σημαντικά, θεμελιώδη ερωτήματα της σύγχρονης επιστήμης και είναι ένας κλάδος, είναι ένα, ένας χώρος της επιστήμης που θέλουμε να θεραπεύουμε και εδώ στο, στο Ήτε, έτσι ώστε η Ελλάδα σαν χώρα να μπορεί να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις. Ιδρογονάνθρακε. Ένα ακόμη Ινστιτούτο Πετρελαϊκή Έρευνα. Θα είναι το 8ο, αν mm -hmm. μετράω σωστά. Καταρχήν να σα πω ότι νομίζω ότι για πολλά χρόνια μείνατε στάσιμοι στα 6 και ήδη σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουμε δει να προσθέτεται mm -hmm. δύο νέα παιδιά. Mm -hmm. Άρα αυτό σημαίνει ότι αναγκάζεστε να ακολουθείτε τι εξελίξει. Είναι ξεκάθαρο πια. Είναι οι ανάγκε τέτοιε που σα οδηγούν σε αυτέ τι νέε ιδρύσει. Ε, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας ε, ήδη είναι ένα από τα μεγαλύτερα, στην ουσία είναι το μεγαλύτερο τώρα αυτή τη στιγμή ερευνητικό Ίδρυμα που διαθέτει η χώρα και σε κλίμακα μεγενθών που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των εργαζομένων, των ανθρώπων, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό, ε, την αξία των υποδομών, αλλά και τη γεωγραφική εξάπλωση. Έχει Ινστιτούτα όχι μόνο στην Κρήτη, εδώ, στο Ηράκλειο, στο Ρέθινο, Ρέθμινο, mm -hmm. υπάρχει το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Στην Πάτρα, έχουμε το Ινστιτούτο Επιστημών Χημική Μηχανική και υπάρχει το Τμήμα Βιοετρικών Επιστημών στα Γιάννενα. Mm -hmm. Οπότε, πρόκειται για ένα ερευνητικό ίδρυμα που εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Ε, θέλουμε να προσθέσουμε ένα ακόμα Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Πετρελαϊκή Έρευνα, το οποίο ε, έχουμε στόχο και έχει γίνει ήδη η σχετική πρόταση στην πολιτεία να ιδρυθεί στα Χανιά με τη συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτη. Γιατί τώρα στα Χανιά και γιατί σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτη, όπω ξέρετε, ήδη έχει οριοθετηθεί η ΑΟΣ δυτικά και νότια τη Κρήτη. Ε, υπάρχουν ε, οι ανακοινώσει που έχουμε όλοι ακούσει σχετικά με την επέκταση τη Αιγελίτητα Ζώνη mm -hmm. στα 12 μίλια από τη δυτική πλευρά τη Ελλάδα, όπου και εκεί έχει οριοθετηθεί η σχετική ΑΟΣ. Ε, υπάρχει στο Πολυτεχνείο τμήμα μηχανικών ορεικτών πόρων, αλλά και τμήμα μηχανικών περιβάλλοντο τα οποία είναι δύο τμήματα βασικά στη σύνθεση του νέου Ινστιτούτου που θα ιδρυθεί εκεί στα Χανιά. Θα πρόκειται για ένα ακόμα Ινστιτούτο του ΙΤΕ, το οποίο θα απασχολήσει Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο τη πετρελαϊκή έρευνα. Μπορεί να συμβεί ε, άμεσα, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Έχουμε ήδη προχωρήσει ε, στην σχετική πρόταση προ την πολιτεία. Ευελπιστούμε ότι ε, λόγω και τη υψηλή γεωπολιτική σημασία που έχει η ίδρυση αυτού του Ινστιτούτου, αλλά και τη συγκυρία τώρα με την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογοναθράκων, γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Χρειάζεται ένα τέτοιο Ινστιτούτο για τη χώρα. Είναι απαραίτητο, δηλαδή να έχουμε ένα υψηλή ποιότητα σε ερευνητικό Ινστιτούτο που να αφορά την πετρελαϊκή έρευνα. Και αυτό είναι που θέλουμε να ιδρύσουμε. Το Ινστιτούτο αυτό το έχουμε σχεδιάσει να περιλαμβάνει τρει πυλώνε. Ο πρώτο αφορά την έρευνα για την ανέβρεση κοιτασμάτων υδρογοναθράκων, να βρούμε δηλαδή κοιτάσματα. Ο δεύτερο πυλώνα αφορά την αξιοποίηση των κοιτασμάτων αυτών, στην ουσία την εξόριξη mm -hmm. υδρογοναθράκων. Και ο τρίτο και πολύ σημαντικό πυλώνα αφορά τι περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Γιατί δεν θα θέλαμε σε καμιά περίπτωση, ω χώρα, βέβαια, να συμβεί η εκμετάλλευση υδρογοναθράκων σε βάρο του περιβάλλοντο. Γιατί, όπω ξέρετε, εκτό από του υδρογονάθρακε, βέβαια, είμαστε και κατά κύριο λόγο μια χώρα που έχει ισχυρή τουριστική οικονομία, mm -hmm. δεν θα θέλαμε να καταστρέψουμε το περιβάλλον μας, επιβαρύνοντας άλλους τομείς της οικονομίας, προσπαθώντας Ως να είναι. εκμεταλλευτούμε οι Σημερίζεστε ε, τις πολύ ψηλές προσδοκίες που φαίνεται να καλλιεργούνται ακόμη και στην ίδια την κοινωνία α, αργά αλλά σταθερά, πως δηλαδή οι υδρογονάνθρακες είναι το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται μια α, πολύ συστηματική και θα έλεγα α, 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 συστηματική ε, σε βάθος χρόνου προσέγγιση ε, για την εκμετάλλευση των υδρογόνων ανθράκων. Δεν πρόκειται να είναι μια εύκολη υπόθεση. Ε, θα χρειαστεί μελέτη, ε, θα χρειαστεί να δουλέψουν επιστήμονες έτσι ώστε αυτό να γίνει με το σωστότερο τρόπο, για να μην έχουμε επιβλαβείς επιπτώσεις τελικά και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το σύνολο των ορεικτών πόρων της χώρας. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την οικονομική ανάπτυξη, mm -hmm. είναι σημαντικό. Εξάλλου βλέπετε τι γίνεται, για παράδειγμα, στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Ε, βλέπετε την ένταση που επικρατεί γύρω από την αξιοποίηση των υδρογοναθράκων με την Τουρκία. Ε, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει πίσω και σε αυτό τον νευραλγικό τομέα. Χρειάζεται, συνεπώς, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να έχουμε ένα Ινστιτούτο το οποίο να δραστηριοποιείται στην έρευνα που αφορά την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογοναθράκων. Ελπίζουμε ότι το Ινστιτούτο που θα ιδρυθεί τώρα στα Χανιά. Θα βοηθήσει ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το δυναμικό τη χώρα που είναι πολύ σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη. Και είναι σημαντικό το ότι θα κληθεί να περιφρουρήσει και τυχόν παγίδε και κινδύνου. Ε, Κύριε Ταβερναράκη, αισθάνεστε ότι ανοίγοντα ακόμη περισσότερο τα φτερά σα, αποκτώντα θέση και ρόλο σε νέε ερευνητικέ δυνατότητε και σε νέου ερευνητικού τομεί, ε, είστε μία ανοιχτή πόρτα προκειμένου να επιστρέψουν κάποιοι από του επιστήμονε τη Ελλάδα που αναγκάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια να μετακομίσουν σε άλλε χώρε προκειμένου να ζητήσουν τα όνειρά του και να επιβιώσουν, αν θέλετε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί. Ε, πολύ σημαντικό το θέμα αυτό που βάζετε και θα έλεγα ότι η δημιουργία αυτών των νέων Ινστιτούτων εξυπηρετεί και αυτό το σκοπό. Στην ουσία, μέσα από μια αναπτυξιακή πορεία που περιλαμβάνει και την ίδρυση νέων Ινστιτούτων, ευελπιστούμε ότι θα προσελκύσουμε επιστήμονε, Έλληνε επιστήμονε, αλλά γιατί όχι και ξένου επιστήμονε, να έρθουν στην Ελλάδα και να δραστηριοποιηθούν στη χώρα. Και βέβαια στο Ίδρυμα Τεχνολογία Έρευνα. Ευελπιστούμε δηλαδή ότι με αυτέ τι ενέργειε θα έχουμε στο βαθμό που μπορούμε μια συνεισφορά στην αναστροφή του brain drain, mm -hmm. τη απώλεια δηλαδή υψηλή εξειδίκευση ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού. Βλέπετε καθόλου έτσι το τελευταίο, το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια αναστροφή του κλίματο, Να υπάρχει έστω σαν σκέψη, έστω σαν ενδιαφέρον, έστω σαν αναζήτηση η προοπτική τη επιστροφή έχουμε αρχίσει να βλέπουμε σημάδια, σοβαρέ σοβαρά, σοβαρές ενδείξεις δηλαδή, ανάκαμψης αυτής της τάσης φυγής. όταν υπάρχει ευκαιρία, όταν, έχουν, όταν δημιουργούνται εντός της χώρας, σε ερευνητικά ιδρύματα, όπως το είτε, ευκαιρίες για την απασχόληση επιστημόνων, τότε δίνουμε λόγους στους ανθρώπους να μην φύγουν καταρχήν, εφόσον μπορούν να απασχοληθούν εντός της χώρας, και επίσης σε αυτούς που έχουν φύγει να επιστρέψουν. Αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν εντός της χώρας να διεξάγουν την έρευνά τους με αξιώσεις mm -hmm. χωρίς να τους λείπει κάτι ή να έχουν να ζηλέψουν μπορούν. οτιδήποτε. Σήμερα. Πιστεύω πως ναι. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας έχει αποδείξει με τις επιδόσεις του και τις διακρίσεις που έχει διαχρονικά ότι αποτελεί ένα τέτοιο περιβάλλον. Δηλαδή, οι ερευνητές μας ε, πραγματικά διεξάγουν έρευνα εχμή σε πάρα πολλά πεδία της σύγχρονης επιστήμης, από τη βιολογία, στη φυσική, στη χημεία, στα μαθηματικά, στους υπολογιστές, στις ανθρωπιστικές σπουδέ, ε, και έχουν καταφέρει να αποσπάσουν διακρίσεις, ε, βραβεύσεις, ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουν δημοσιεύσει ερευνητικές μελέτες στα καλύτερα επιστημονικά περιοδικά, όπου ερευνητές από το Harvard, από το MIT δημοσιεύουν και ανταγωνίζονται άλλου ερευνητέ από όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα, που είναι ο πιο ανταγωνιστικό φορέα χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Έχουμε πάνω από 27 α, έργα ερευνητικά που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα να διεξάγονται στο ίδρυμα τεχνολογία Έρευνα, στο ΙΤΕ, εδώ στην Κρήτη. Αυτό μα κάνει πολύ περήφανο, γιατί στι ουσιαστέ μα στέχονται στα ίσια απέναντι. Mm -hmm. Σε ερευνητέ από τη Γερμανία, από την Ελβετία, από τη Γαλλία, από άλλε χώρε όπου οι συνθήκε είναι πολύ καλύτερε, θα έλεγε κανεί. Σήμερα πια χρειάστηκε πάντω μεγάλο σκόπο και μεγάλη προσπάθεια και από εσά Θα παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να φτάσουμε να μιλάμε εδώ και πώ καταφέρατε να περάσετε το σκόπιλο τη κρίση. Αν, κύριε Βερναράκη, προσωπικά, όλη αυτή η οικονομική δυσπραγία που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια να διαμορφώνεται μέσα τη οικονομική κρίση στη χώρα μα, σα πετύχαινε, για να το πω απλά, στο ξεκίνημα τη επιστημονική σα πορεία και τη ακαδημαϊκή σα πορεία. Ε, σκέφτεστε ότι ενδεχομένω μπορεί να είσαστε κι εσεί ένα από του χιλιάδε που παρέμειναν εκεί έξω, είτε στην Αμερική είτε στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι επέστρεψα στην Ελλάδα το 2001, έχοντα ε, ε, παραμείνει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, για πάνω από 4,5 χρόνια. Αν ήταν 2008, ε, για παράδειγμα. Ενδέχεται η, η απόφασή μου να ήταν διαφορετική. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι εδώ πέρα ε, υπάρχουν συνθήκε. Ε, και είναι μια προσωπική εμπειρία που καταθέτω. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα θεωρητικό ε, σενάριο. Είναι κάτι που και εγώ ίδιο το βίωσα. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι όταν επέστρεψα το 2001, παρόλο που τότε, αν το θέλετε, υποτίθεται ήταν η εποχή της ευμάρεια, ε, δεν είχαμε οικονομική κρίση. Οι Ολυμπιακοί Αγώνε ήταν μπροστά, η χώρα υποτίθεται μεσουρανούσε. Τα πράγματα για την έρευνα δεν θα έλεγα ότι ήταν καλύτερα οι χρηματοδοτήσει ήταν, θα έλεγα, λιγότερε από αυτέ που είναι τώρα. Ένα από τα καλά που είχε η κρίση ήταν να συνειδητοποιήσουμε ως χώρα ότι προκειμένου να έχουμε ουσιαστική ανάπτυξη θα πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στην επιστήμη. Αυτό είναι κάτι που το συνειδητοποιήσαμε. Μας έκανε η κρίση, η πίεση της κρίσης μας έκανε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Οδήγησε έτσι η συνέπεια αυτή σε αύξηση των επενδύσεων προς την κατεύθυνση της έρευνας και της επιστήμης. Οπότε, παρόλη την κρίση, θα έλεγα ότι τώρα τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα. Θα έλεγα ότι οι συνθήκες τώρα ευνοούν την επιστροφή των επιστημόνων Υπάρχουν ανά την Ελλάδα αυτό που λέμε θύλακε αριστείας, δηλαδή ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, τα οποία αποτελούν περιβάλλοντα οάσει για να δραστηριοποιηθεί ένα επιστήμονα. Είτε μένοντα στην Ελλάδα είτε επιστρέφοντας από το εξωτερικό. Πιστεύω ότι χρειάζεται να δούμε αυτή την κινητικότητα των επιστημόνων ε, με ένα δημιουργικό τρόπο. Δεν είναι κατανάγκη κακό να ε, πάει κάποιο στο εξωτερικό, να μεταναστεύσει ένα επιστήμονα στο εξωτερικό για κάποια χρόνια. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι απαραίτητο, προκειμένου να μπορέσει να μεταλαμπαδεύσει mm -hmm. τεχνογνωσία, γνώσει, εμπειρία από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε ως χώρα. Αυτό που θέλουμε λοιπόν δεν είναι να μην φεύγουν οι επιστήμονε. Να μην μένουν, δε. Αυτό, Ακριβώς, δεν θέλουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να επιστρέφουν κιόλα. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε μια αμφίδρομη κινητικότητα, όχι ένα μονόδρομο φυγή. Κύριε είναι Βαναράκη, που Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Θέλω για το κλείσιμο να στείλετε ένα μήνυμα στα νέα παιδιά. Γιατί η κρίση δεν ήταν μόνο κρίση οικονομική. Ε, την είδαμε να εξελίσσεται σε πολλά επίπεδα, ανάμεσά του και στο κομμάτι τη εκπαίδευση. Αν θέλετε, που επιδέχεται πολλή κριτική. Προέρχεστε από μια αγροτική οικογένεια, από ένα ορεινό χωριό, από το και μεγάλη βρύση στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Από πού πήρατε τα δικά σα τα ερεθίσματα, πώ εκείνη την εποχή βρεθήκατε ξαφνικά στη βιολογία. Καταρχήν θα το κάνω mm -hmm. το ερώτημα. Κάπου το διάβασα, πρέπει να μου το επιβεβαιώσετε ή όχι. Η ισχύει ότι η πρώτη σχολή που περάσατε, δηλαδή βιολογία, δεν ήταν τη αρεσκία σα Η τη επιλογή σα. Η αλήθεια είναι πω ναι, δεν ήταν η πρώτη επιλογή μου η βιολογία, αλλά ήταν, θα έλεγα, μια τυχερή καμπή το ότι τελικά σπούδασα βιολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και μπόρεσα έτσι να ασχοληθώ με κάτι που πριν δεν το γνώριζα και ακριβώς επειδή δεν το γνώριζα ήταν τελείως καινούριο για μένα. Οπότε πραγματικά μάθαινα πολλά καινούρια πράγματα. Αυτό με έκανε να ενδιαφερθώ ακόμα περισσότερο έτσι ώστε τελικά να ακολουθήσω και ερευνητική πορεία στην ε, βιολογία. Ε, το ευτύχημα όμως ήταν ότι τελειώνοντας τις σπουδέ μου υπήρχε εδώ στην Ελλάδα ένα ερευνητικό κέντρο, ένα ίδρυμα που μπορούσα να συνεχίσω με διδακτορικές σπουδέ. Να κάνω δηλαδή πραγματικά έρευνα και να αποκτήσω διδακτορικό. Ε, αυτό έγινε επειδή υπήρχε το ΙΤΕ, επειδή υπήρχε το Ινστιτούτο Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογίας εδώ στο Ηράκλειο. Αν δεν υπήρχε, δεν θα ήταν δυνατόν για μένα να το κάνω αυτό το υποδομές, πράγμα. Υπάρχουν υποδομέ λοιπόν απαραίτητα. Ναι, χρειάζεται λοιπόν, νομίζω ότι η ύπαρξη του, ΙΤΕ με τα Ινστιτούτα του δίνει ευκαιρίε ειδικά σε νέου ανθρώπου να έρθουν σε επαφή με την επιστήμη. Οι πόρτε είναι πάντα ανοιχτέ του Ιδρύματο και των Ινστιτούτων. Μάλιστα, έχουμε κάθε χρόνο εκατοντάδε μαθητέ να επισκέπτονται το Ιδρύμα. Ίσως είναι η πιο σπουδαία σα κατάκτηση, κύριε Ταβερναράκη, mm. αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, mm. αλλά ακόμη και οι παιδιά στα δημοτικά τη πόλη και όχι μόνο ε, το περιμένουν. Είναι ραντεβού. Mm. Ναι, Και είναι Προσπα... δε... προσπαθούμε να διοργανώνουμε τέτοιες ε... 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 επισκέψεις. Έχουμε τη βραδιά ερευνητή που όπως ξέρετε είναι ευρωπαϊκό θεσμό κάθε τελευταία Παρασκευή ε... του Σεπτέμβρη. <σθυξε> Έχουμε ε... την βραδιά ερευνητή όπου, ε... όπου... το Ίδρυμα ε... μπορούν να επισκεφθούν όλοι, μαθητές, ε... γονείς, έτσι ώστε τα παιδιά να πάρουν τα ερεθίσματα εκείνα που θα τα κεντρήσουν να ασχοληθούν με την έρευνα, με την επιστήμη, να ακολουθήσουν δηλαδή αυτή την πορεία. Αυτό θέλουμε. Τελικά. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά. Δυστυχώ δεν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Νομίζω ότι θα είχαμε πολλά ακόμη να πούμε. Καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο σα και ένα μεγάλο ευχαριστώ που όσα πλέον κάνετε τα μοιράζεστε μαζί μα, με την κοινωνία τη Κρήτη και σκορπάτε χαμόγελα, αισιοδοξία και υπερηφάνεια. Σα ευχαριστώ πολύ και εγώ για το ενδιαφέρον σα στη δουλειά που κάνουμε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή Direct ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.